Υπήρχαν οι λύσεις Λαγκάρτ, τις οποίες έχετε θάψει κάτω από τα έδρανα της Βουλής. Τις έχετε ξεχάσει. Για ποιο λόγο δεν έχετε χτυπήσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κερδοσκοπήσει έναντι του λαού και έχουν φάει πολλά χρήματα με ευρωπαϊκά κονδύλια και ευρωπαϊκά προγράμματα? Γιατί δεν βγάζετε στη φόρα αυτά τα ονόματα και αυτές τις οικογένειες? Να δούμε πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Μάλιστα. Γιατί τα περισσότερα λεφτά δεν τα έχουν φάει οι απλοί πολίτες που είμαστε εμείς, τα έχουν φάει αυτοί. Γιατί δεν τους βγάλατε στη φόρα και ήσασταν και κυβέρνηση? Το 2012 βγήκατε κυβέρνηση και ήσασταν και εσείς μέσα. Για ποιο λόγο δεν τους κυνηγήσατε? Πολύ ωραίο το ερώτημα. Ζητά ένας φίλος, έχει σχετικό ερώτημα. Ας το θέσει για να απαντήσει ο πρόεδρος και στα δύο. Λέγομαι Δημήτρης Παπαγιαννίδης. Ήθελα να συμπληρώσω στο ερώτημα αυτό. Τι πετύχατε με το πρώτο μνημόνιο? Τι δεν πήγε καλά, μάλλον? Πήγατε στο δεύτερο μνημόνιο. Υποσχεθήκατε πάρα πολλά πράγματα. Μιλάω για όλους τους πολιτικούς που ψήφισαν τα μνημόνια. Γιατί εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πολιτική, διαφορετικούς πολιτικούς, αλλά μία πολιτική. Και είναι και τυχερός ο κύριος Χατζηνικολάου, διότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα προλάβει να καλύψει όλες τις πολιτικές. Σήμερα έχει ένα πολιτικό αρχηγό που εκπροσωπεί τέσσερα κόμματα. Έτσι, τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Ποτάμι και το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας προσωπώ. Βεβαίως εκπροσωπείτε όλοι, γιατί εκπροσωπείτε τα μνημόνια όλοι. Ο Τσίπρας δεν το ξέρει. Εκπροσωπείτε τα μνημόνια λοιπόν όλοι. Άρα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι δεν πήγε καλά με το πρώτο μνημόνιο? Τι δεν πήγε καλά με το δεύτερο και τι περιμένετε από το τρίτο? Και αν είστε διατεθειμένος να ψηφίσετε και τέταρτο μνημόνιο μετά? Είναι άλλη ερώτηση. Να ξεκινήσουμε από την ερώτηση για τη λίστα Λαγκάρτ. Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι... Και τα ονόματα. Αυτοί που πήραν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιες οικογένειες και πού? Να σας πω καταρχήν ότι όσοι... Φάγανε πάρα πολλοί ψευτοεπιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς έξω, σε ξένες χώρες, τα λεφτά τους. Αυτοί οι επιχειρηματίες που τους θεωρούμε και ότι θα φέρουν την ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη έχει έρθει με αυτά? Τα προγράμματα αυτά τα έδωσε η Ευρώπη για να δημιουργηθούν νέοι ορίζοντες και νέες εργασίες για τους νέους. Να ακούσουμε την απάντηση του Προέδρου. Καταρχήν να σας πω ότι δεν σημαίνει ότι όσοι είναι στη λίστα Λαγκάρτ έχουν φοροδιαφύγει. Εννοείται όχι, αλλά μεγάλη μερίδα, τους οποίους δεν μπορούμε να τους ζούμε. Όχι, μην πεις μεγάλη ή μικρή μερίδα, γιατί αυτό πρέπει να ερευνηθεί και αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Η δημοκρατία μας έχει συγκεκριμένους πυλώνες. Η κυβέρνηση δεν είναι αυτή η οποία ερευνά. Η δικαιοσύνη ερευνά. Βεβαίως έχει τους χρόνους της. Η κυβέρνηση οφείλει, αν θες, να δώσει τη δυνατότητα και την υποδομή στη δικαιοσύνη να προχωρήσει πιο γρήγορα τη δουλειά της. Και ως προς αυτό έχει την ευθύνη η κυβέρνηση. Από εκεί πέρα όμως, ο υπουργός ή όποιος είναι στην κυβέρνηση, όταν του έρχεται ένα τέτοιο ζήτημα, οφείλει να το στείλει στη δικαιοσύνη. Αλλιώς θα έκανε αυτό τον εισαγγελέα. Δεν έπρεπε όμως να οφείσετε. Ήσασταν κυβέρνηση. Ναι. Το 2012 ήσασταν κυβέρνηση. Ναι. Δεν είδα κάποια στιγμή να είπε ο Αντώνης Σαμαράς, που ήταν πρωθυπουργός, να δώσει το έναυσμα και να πει κυνηγήστε αυτούς που κλέψανε. Ίσα-ίσα. Πρέπει να σου πω ότι ο θεσμός των οικονομικών εισαγγελέων αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Και ορίστηκαν οι οικονομικοί εισαγγελείς και σιγά σιγά άρχισε και η στελέχωση της οικονομικής εισαγγελίας. Όλα αυτά είναι νέοι θεσμοί οι οποίοι σταδιακά δυναμώνουν και μπορούν πράγματι να βρουν και μέσω μάλιστα της νέας τεχνολογίας και της διασταύρωσης των στοιχείων, να ξέρετε ότι πολύ δύσκολα στο μέλλον θα μπορούν να φοροδιαφεύγουν όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουμε ότι φοροδιαφεύγουν. Πάντως, η διασταύρωση στοιχείων... για να λέμε την αλήθεια, δεν υπήρξε μεγάλο ζήλος για τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρτ. Αντίθετα, υπήρξαν κατηγορίες στο πολιτικό σύστημα ότι το στικάκι έκανε βόλτες, ότι καθυστέρησε πάρα πολύ η έναρξη της έρευνας και ότι εν τέλει δεν έχουν ερευνηθεί όσοι θα μπορούσαν να Ωραία. Έχουν ερευνηθεί. Αλλά να συμφωνήσουμε όμως ότι εφόσον πιστεύουμε σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η εκτελεστική εξουσία μόνο την ευχή μπορεί να κάνει να προχωρήσει πιο γρήγορα και να δώσει και την υποδομή στη δικαιοσύνη να λειτουργήσει πιο γρήγορα. Δεν είναι απαραίτητο ότι η εκτελεστική εξουσία το κολλάει αυτό. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Πάντως, στη λίστα Λαγκάρτ μπορούσε να την ελέγξει και ο ΣΔΟΕ. Δεν χρειαζόταν η δικαστική Μπορούμε εξουσία. Να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο θεσμικά. Δηλαδή, αυτό σου εξηγώ εν μέρη. Ένα από τα κακό κείμενα στην Ελλάδα είναι η διαφάνεια. Δηλαδή, τόσα χρόνια υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι όλα αυτά τα προγράμματα, τα λεφτά τα οποία ερχόντουσαν στην Ελλάδα, τα παίρνανε συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στο κόμμα.
Όχι, δεν, δεν τα έπαιρνε. Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, ο απλός πολίτης να πήρε κάποιο κονδύλι ευρωπαϊκό για να μπορούσε να ξεκινήσει την επιχείρηση του. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία πάνε απευθείας σε πολίτες, σε νέους επιχειρηματίες, σε νέους ανθρώπους. Σε νέους ανθρώπους πάνε κατευθείαν στους νέους. Δεν είναι ανάγκη να πάνε μέσω κράτους. Υπάρχουν προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πάνε στους νέους επιχειρηματίες. Να. Αγαπητέ φίλε, χωρίς μικρόφωνο δεν έχει εφευρεθεί ακόμη. Το έχουμε προσπαθήσει. Δεν έγινε. Δεν αρνούμε καταρχήν τις ευθύνες που έχει το πολιτικό σύστημα, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν το πάνε σε αυτά.